Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, πήραμε τις θέσεις μας και σε περιμέναμε πώς και πώς, Στέλλα, για άλλη μια φορά. Αλλά είχαμε και πολύ σοβαρό λόγο, προλογίσαμε το θέμα της σημερινής μας συζήτησης και ενδιαφέρει πάρα πολλούς γονείς για το αν τελικά υπάρχει ένα μυστικό επιτυχίας, μια συγκεκριμένη φόρμουλα, κάτι το οποίο πρέπει να ακούσουν από εμάς για να είναι τελικά επιτυχημένοι και καλοί γονείς. Γιατί όλοι αυτό το καημό έχουν, να είναι καλοί γονείς και λάθη να κάνουν. Η πρόθεση είναι καλή όμως πάντα. Σίγουρα και ουσιαστικά αυτός είναι ο στόχος του κάθε γονιού, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για το παιδί του. Και γι' αυτό λέμε ότι ακόμα και όταν οι γονείς κάνουν λάθη, τα κάνουν με καλή πρόθεση. Συχνά δεν έχουν την πληροφόρηση που χρειάζονται για να γίνεται πιο σωστά μια διαδικασία. Αλλά σίγουρα δεν περιμένουμε κάποιος γονιός με κακή πρόθεση να κάνει λάθος. Εσκεμμένα κάτι. Ναι. Εσκεμμένα κακές συμπεριφορές στο παιδί του. Εγχειρίδιο, δεν υπάρχει α, β, γ, ωμέγα τελικά για το τι πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα όχι, γιατί το να είσαι γονιός είναι μια ρευστή κατάσταση που είναι ένας δρόμος που τον βαδίζεις μέρα με τη μέρα ουσιαστικά. Αυτό που έχει σημασία κυρίως είναι ο γονιός να μπορεί να παρατηρεί τι από όλα αυτά που προσπαθεί λειτουργεί καλά και να το συνεχίζει και τι δυσλειτουργεί ώστε να το αλλάζει. Και επειδή όσες φορές άντρες και γυναίκες είπαμε εγώ δεν θα γίνω σαν τον πατέρα ή τη μάνα μου, τελικά αυτά που κοροϊδεύαμε, αυτά λουστήκαμε μεγαλώνοντας τα παιδιά μας, είναι πολύ διαφορετικό να μεγάλωνες ένα παιδί τη δεκαετία του 80 και πολύ διαφορετικές οι συνθήκες να μεγαλώνεις ένα παιδί σήμερα. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά το ότι εγώ δεν θα μοιάσω στο γονιό μου και στο τέλος το ζούμε όλοι να μοιάζουμε στο γονιό μας, είναι κάτι που συμβαίνει και συμβαίνει, χρειάζεται πάρα πολύ συνειδητότητα για να μην συμβεί, γιατί όταν έχουμε βιώσει ένα ρόλο με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όταν έρθει η ώρα να μπούμε εμείς σε αυτόν τον ρόλο, η αναφορά μας είναι ο ρόλος του γονιού που είχαμε. Ό,τι έχουμε μάθει, ό,τι ξέρουμε, ό,τι θυμόμαστε. Πολύ συχνά, τελείως αυτόματα, μπαίνουμε σε διαδικασίες που δεν θα θέλαμε να είχαμε κάνει. Καλό είναι όταν το συνειδητοποιούμε να διακόπτουμε. Και ας έχουμε πει λάθος την πρόταση, όπως λέω. Αν έχουμε πει λάθος την πρόταση, ας την ξαναπούμε και μια φορά σωστά. Δεν είναι πρόβλημα να διακόψουμε κάτι γιατί κρίνουμε ότι είναι λάθος. Ακόμα και μπροστά στα παιδιά, αν πάρουμε είδηση ότι φωνάζουμε ενώ δεν θα το θέλαμε, μπορούμε να πούμε: Ωπ, παιδιά, πήρα είδηση ότι φωνάζω. 3 λεπτά διάλειμμα και το ξαναπάμε από την αρχή. Και αρχίζουμε να λειτουργούμε με έναν τρόπο που θεωρούμε πιο αποδεκτό. Στέλλα, το αν ένα ζευγάρι ήθελε να αποκτήσει παιδί ή αν απλώς προέκυψε και καλώς ήρθε, επηρεάζει το αν τελικά θα είναι καλός γονιός, το αν και κατά πόσο είναι έτοιμος ο ίδιος ο γονιός μέσα του να διαχειριστεί ένα νέο μέλος, μια νέα ζωή. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάτι είναι επιλογή μας, είμαστε πιο προετοιμασμένοι να τη διαχειριστούμε. Όμως ξέρω και πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι συνεπείς και υπεύθυνοι από τη φύση τους, οπότε ακόμα και αν δεν έχουν επιλέξει μια ευθύνη, όταν τους ανατεθεί, τη λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Ο καλός γονιός είναι αυτός που βλέπουμε στις ταινίες, που βγαίνει βόλτες με τα παιδιά του, που περνάει απίστευτα όμορφες στιγμές, που όλοι χαμογελάνε και είναι μέσα στα ροζ σύννεφα και την γλύκα. Είναι ο γονιός που θα έχει από την κρίνια, από το βιχαλάκι του παιδιού, από ακόμα και όταν θα αρρωστήσει το παιδί, είναι αυτός που έχει το ρόλο και είναι επιφορτισμένος και φοράει τη στολή εργασίας, όπως λέω εγώ, το επάγγελμα του γονιού. Και μέσα στις δύσκολες στιγμές της καθημερινότητας είναι εκεί και προσπαθεί να αντεπεξέλθει με όλα φορτωμένα στο κεφάλι του. Ποιος είναι τελικά από τους δύο ο καλός γονιός και ο ιδανικός? Ιδανικός γονιός είναι αυτός που ο καθένας έχει στο κεφάλι του σαν ιδανικό γονιό. Αυτό που βλέπουμε στις ταινίες σίγουρα δεν είναι η καθημερινή πραγματικότητα. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε στις ταινίες βλέπουμε κάτι φτιαχτό. Η αληθινή ζωή δεν είναι έτσι. Τα αληθινά σπίτια δεν είναι πάντα τόσο τακτικά και περιποιημένα. Οι αληθινές εργασίες δεν είναι πάντα τόσο ξεκούραστες. Όταν ζούμε μια αληθινή ζωή στον αληθινό κόσμο και όχι σε ταινία, τα πράγματα δεν είναι ούτε τόσο τακτικά, ούτε τόσο τέλεια προγραμματισμένα, ούτε τα παιδάκια είναι πάντα τόσο εξαιρετικά, προσεκτικά, ευγενικά, φρόνιμα, τακτοποιημένα κλπ. Καλός γονιός είναι αυτός που μπορεί να αποδεχτεί ποιο είναι το παιδί του, να το αγαπάει για αυτό που είναι και να προσπαθήσει να το βοηθήσει να αναπτύξει καλύτερα τα δυνατά του σημεία και να περιορίσει τα αρνητικά του σημεία, ουσιαστικά. Οι σύγχρονοι γονείς είναι γεμάτοι τύψεις,
Και δουλεύουν πολύ σκληρά, τρέχουν να προλάβουν τις ανάγκες mm-hmm. της καθημερινότητας και έχουν ελάχιστο χρόνο με τα παιδιά τους. Πώς καλύπτουμε αυτή μας την ανασφάλεια και ας μας πεις λίγα πράγματα για αυτό που συχνά ακούμε από εσάς τους ειδικούς να λέμε, ποιοτικό χρόνο και ουσιαστική σχέση με τα παιδιά μας, mm-hmm. έστω και αν τα βλέπουμε λίγο. Αυτό μπορεί να συμβεί και μέσα σε 10 λεπτάκια, δηλαδή το να τακτοποιεί το παιδί μας στο δωμάτιό του και να πάμε και εμείς να καθίσουμε εκεί, να μιλήσουμε για 10 λεπτά και να βοηθήσουμε λιγουλάκι, είναι ένα κομμάτι καλής ποιοτικής σχέσης που αφήνει περιθώρια συζήτησης και επαφής και επικοινωνίας. Οπότε μέσα στο κάθε μέρα βρίσκουμε μικρές τέτοιες στιγμούλες. Ας πούμε, διάφοροι γονείς μου περιγράφουν ότι περνάνε 20 λεπτά το πρωί με το παιδάκι τους και φτιάχνουν μαζί πρωινό και τρώνε μαζί πρωινό και μετά φεύγουν. Πολλοί γονείς μου λένε ότι συμμετέχουν στην τακτοποίηση του δωματίου, βοηθώντας και κάνοντας παρέα στο παιδί τους. Ή μικρές άλλες στιγμούλες, όπως αν η μαμά μαγειρεύει, ο μπαμπάς μαγειρεύει και πει σε ένα από τα παιδιά, έλα να κάνουμε παρέα, να τα λέμε και να με βοηθήσεις λίγο. Κάνουμε λοιπόν μικρές αλληλεπιδράσεις. Πάρα πολύ ωραίο είναι όταν υπάρχει χρόνος παρέας. Να διασκεδάσουμε, να περπατήσουμε, να βγούμε βόλτα, να έχουμε χρόνο να παίξουμε και να μιλήσουμε χωρίς να μας ενδιαφέρει η υπόλοιπη καθημερινότητα. Αυτό όμως μπορεί να συμβεί μία ή το πολύ πολύ δύο φορές τη βδομάδα. Αλλά επειδή η ζωή είναι χρήσιμο να το βάζουμε σαν σταθερή ρουτίνα, ότι δεν θα σφουγγαρίσω και δεν θα ξεσκονίσω σήμερα, αλλά δύο φορές τη βδομάδα από τον ελάχιστο χρόνο θα πάμε μια βόλτα στο πάρκο, θα βγάλουμε έξω το σκύλο μια βόλτα. Και μας είχες εξηγήσει και ότι αν έχουμε δύο mm-hmm. παιδιά, το κάθε παιδί θέλει ξεχωριστό λίγο χρόνο. Με τον άλλο, ναι, με τον ένα γονιό. Καλό είναι να υπάρχει και σαν ρουτίνα, να έχουμε δηλαδή στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι όταν υπάρχει μια μαζεμένη διαθέσιμη ώρα, είναι καλύτερα να τη διαθέσουμε σε παρέα με το παιδί μας παρά να καθαρίζουμε το σπίτι. Όπως συχνά λέω στους γονείς, το σπίτι θα είναι εκεί και μετά από 18 χρόνια. Το παιδί δεν θα είναι. Οπότε είναι σημαντικό να κάνουμε και τις βόλτες μας, αλλά μην το λειτουργήσουμε σαν άσπρο ή μαύρο, δηλαδή δεν έχω χρόνο να κάνω βόλτα με το παιδί μου, δεν έχω χρόνο να κάνω μεγάλη ώρα, πολλή ώρα παρέα με το παιδί μου, άρα δεν το κάνω παρέα. Υπάρχουν άπειρες αποχρώσεις ανάμεσα στο άσπρο και το μαύρο, άπειρες εναλλακτικές, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μικρές στιγμούλες, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε διαδρομές. Με τα παιδιά έχουμε πολύ καλή επικοινωνία όταν κάνουμε διαδρομές, επειδή όλοι κοιτάνε μπροστά με το αυτοκίνητο. Όλοι κοιτάνε μπροστά, συζητήσεις. Οπότε η συζήτηση βγαίνει πιο ρευστή και πιο άνετη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις λίγες, τα λίγα λεπτά που μένουν την ώρα που το παιδί ξαπλώνει μέχρι να είναι η ώρα για ύπνο, να καθίσουμε για μικρές δεκάλεπτες συζητήσεις. Ας έχουμε στο νου μας αυτό, ότι προσπαθούμε να βρούμε πολλές μικρές στιγμούλες. Οι οποίες στιγμούλες, το μόνο πράγμα που χρειάζονται είναι να είμαστε εκεί. Δηλαδή, αν θα αφιερώσουμε ένα δεκάλεπτο στο παιδί, θα αφήσουμε το τηλέφωνο να χτυπάει. Ακόμα και ταινία να δούμε, να επιλέξουμε να δούμε με το παιδί μας, είναι ποιοτικός χρόνος γιατί είμαστε μαζί. Ακόμα και αν δεν μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της προβολής. Αν και δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, εγώ που έχω την εμπειρία αυτή, τα παιδιά όταν κάθονται με ενήλικες για να βλέπουν ταινία, μιλάνε, εκφράζονται πολύ, ρωτάνε πράγματα που μπορεί να μην καταλαβαίνουν στην ταινία, αλληλεπιδρούν. Και γι' αυτό τα παιδιά θέλουν ενήλικα να βλέπει μαζί τους ταινία. Οι ενήλικες θέλουν τα παιδιά. Οι ενήλικες συχνά δεν διασκεδάζουν, αλλά όπως λέω στους γονείς, όταν κάνουμε τέτοια πράγματα, όταν παίζουμε παιχνίδια, βλέπουμε ταινίες με τα παιδιά μας, πηγαίνουμε βόλτες, δεν είναι η ώρα της δικιάς μας διασκέδασης, είναι η ώρα που διασκεδάζουμε επειδή είμαστε με τα παιδιά μας. Άρα που απολαμβάνουμε επειδή κάνουμε κάτι μαζί με τα παιδιά μας, όχι κάτι που απαραίτητα εμάς μας αρέσει. Άρα 40 φορές το Ρατατούι, γιατί παθαίνουν και μονές και κολλάνε με το ίδιο παραμύθι, με την ίδια ταινία. Ice Age. Και για πες μας λίγο αν καλός γονιός είναι αυτός που λέει ναι και κάνει χατήρια στο παιδί και το παιδί χαίρεται. Γιατί είναι μυστήρια πλάσματα, είναι χειριστικά, είναι γκρινιάρικα, είναι απαιτητικά από πολύ πολύ μικρή ηλικία και κατά πόσο το ναι και το όχι έχει βαρύτητα στη σωστή ανατροφή και είναι αποτελεσματικά για την ανάπτυξη του. Παρόλο που δεν μπορώ να δώσω ορισμό για το τι είναι καλός γονιός, μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι ένας γονιός που λέει πάντα ναι είναι ένας κακός γονιός. Γιατί τα παιδιά χρειάζονται πλαίσιο, χρειάζονται όρια, χρειάζονται καθοδήγηση για να νιώθουν ασφάλεια, για να νιώθουν αυτοπεποίθηση, για να νιώθουν εμπιστοσύνη στο γονιό και να μπορούν αργότερα που τα ίδια μεγαλώνουν και η απόσταση δεν είναι εύκολο να κερδιθεί από το γονιό, αλλά θα πρέπει και εκείνα να έχουν την πρόθεση να πλησιάσουν το γονιό, να μπορεί να υπάρχει αυτή η επικοινωνία, γιατί τότε
οι δυσκολίες είναι μεγαλύτερες και ο γονιός είναι πολύ χρησιμότερος σε μια δύσκολη στιγμή του εφήβου του πλέον. Οπότε πολύ συχνά οι γονείς νομίζουν ότι αν λένε πάντα ναι, τα παιδιά τους θα τους αγαπάνε περισσότερο. Και αυτό που παρατηρείται κυρίως είναι ότι στο γονιό που είναι πολύ υποχωρητικός, τα παιδιά κάνουν πιο πολλές μαλαγανιές, που λέω εγώ. Πάνε εκεί, αλλά... κουμπώνει, κλειδώνονται, κάνουν τα χάρια τους, τα νάζια τους. Αλλά ο στόχος είναι να τον εκμεταλλευτούν. Γιατί τι βλέπουμε, όταν το παιδί είναι σε μια δύσκολη στιγμή, ή φοβάται, ή πονάει, ή είναι λυπημένο πάρα πολύ, τρέχει στο γονιό τον οποίο εμπιστεύεται. Και ίσως αυτός είναι αυτός ο οριοθετικός γονιός. Εκεί, λοιπόν, ο ασφαλής, ο σταθερός, ο συνεπής γονιός. Στέλλα. Εκεί πάνε τα παιδιά. Τα παιδιά όμως κάποιες φορές γίνονται πάρα πολύ σκληρά και είναι και αμήλικτα και μάλιστα και εριστικά μπορούν να γίνουν. Και ακούμε πολλές φορές να λένε πάνω στο θυμό τους ότι δεν σε αγαπάω ή δεν είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου, ή εγώ θα ήθελα να είχα τη μαμά του Γιωργάκη, για παράδειγμα, και όχι εσένα. Και η μάνα έχει δώσει όλο της το είναι για το παιδί της και ξαφνικά την αποτελειώνει και της λέει αυτό. Το παίρνει κατάκαρδα η μάνα ή ο πατέρας αντίστοιχα. Λέω η μάνα γιατί είμαστε πιο συναισθηματικές οι γυναίκες. Πώς το διαχειρίζεται αυτό το πλήγμα, το μαχαίρι στην καρδιά που της έβαλε το παιδί της? Καταρχήν όχι με τόσο σοβαρό τρόπο. Όταν ένα παιδάκι λέει στο γονιό του «δεν σ' αγαπώ», ουσιαστικά λέει «έχω θυμώσει μαζί σου», γιατί όπως έχουμε εξηγήσει σε άλλη περίπτωση, τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά ανάμεσα στο θυμό και το μίσος, γιατί το μίσος είναι που δεν εμπεριέχει αγάπη. Οπότε όταν τα παιδιά θυμώνουν, νομίζουν ότι δεν αγαπάνε το γονιό τους, γιατί δεν έχουν ακόμα καταλάβει τη διαφορά αυτή. Λίγο μετά μεγαλώνοντας, αν τα παιδιά έχουν παρατηρήσει σε αυτή τη μικρή ηλικία ότι ο γονιός θίγεται πάρα πολύ, πλέον το χρησιμοποιούν χειριστικά. Το σίγουρο είναι ότι όταν ένα παιδί λέει αυτό στο γονιό του, δεν εννοεί αυτό. Και εννοεί «έχω θυμώσει μαζί σου». Όλα καλά. Είναι σημαντικό εκείνη τη στιγμή, αν το παιδί είναι μικρό, να εξηγήσουμε ότι με αγαπάς, όμως τώρα έχεις θυμώσει και γι' αυτό δυσκολεύεσαι να το καταλάβεις. Αλλά όταν ξεθυμώσεις, θα δεις που θα με αγαπάς και θα καταλάβεις ότι με αγαπάς ακόμα. Σε μεγαλύτερα παιδιά που το λένε τελείως χειριστικά, λέμε «καταλαβαίνω τι εννοείς, όμως εγώ σε αγαπάω και ακόμα και αν νιώθεις ότι δεν μπορείς να με αγαπάς με τον τρόπο που φέρομαι, θα είμαι πάντα η μαμά σου. Θα είμαι πάντα η μαμά σου και θα κάνω πάντα το καλύτερο για σένα, γιατί για μένα πιο σημαντικό είναι να είσαι εσύ καλά παρά να νιώθω ότι αγαπιέμαι». Μας είπες πριν τη μαγική λέξη «σταθερότητα». Ναι. Και παρατηρούμε γονείς που δεν είναι πολύ σίγουροι για αυτό που επιχειρούν να κάνουν όταν το παιδί πάει να γίνει χειριστικό και ας είναι μωρό της κούνιας, δηλαδή αγαπάει πάρα πολύ να κοιμάται στα χέρια και αποφασίζουν ότι εμείς αυτό θα το σταματήσουμε και προσπαθούν και το παιδί επιμένει, ψευτοκλαίει, ακόμα και από αυτά τα τόσο δα μικρά πλασματάκια οι γονείς παθαίνουν ένα πανικό και παλινοδούν ένα βήμα μπρος, δύο πίσω. Πόσο σημαντική είναι η σταθερότητα αν το ζευγάρι αποφασίσει ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ θέλω να μεγαλώσω το παιδί μου? Είναι το πιο σημαντικό για να μην ταλαιπωρούμε το παιδί όταν του μαθαίνουμε πράγματα ή όταν του αλλάζουμε συνήθειες. Όσο πιο σταθεροί είμαστε, τόσο πιο γρήγορα τελειώνει αυτή η διαδικασία. Οπότε διευκολύνουμε πάρα πολύ το παιδί με αυτόν τον τρόπο. Και επιπλέον, όταν είμαστε σταθεροί, το παιδί νιώθει ασφάλεια, γιατί νιώθει ότι ξέρει τι να περιμένει από εμάς και έτσι μπορεί να νιώσει εμπιστοσύνη και να έχει καλύτερη αυτοπεποίθηση. Οπότε η σταθερότητα είναι το α και το ω στην καλή ανατροφή. Η συνέπεια και η σταθερότητα. Και η συνέχεια, λένε ότι αυτά είναι τα τρία σίγμα της πολύ καλής οριοθέτησης. Σταθερότητα, συνέχεια, συνέπεια, σταθερότητα. Συνέχεια. Δηλαδή, το τρίπτυχο. Κάνουμε κάτι, είτε έχουμε κόσμο, είτε είμαστε μόνοι, είτε είμαστε κουρασμένοι, είτε είμαστε ξεκούραστοι, είτε είμαστε διακοπές, δεν αλλάζουν τα όρια. Συνέπεια είναι αυτό που λέμε να το εννοούμε και να το πράττουμε, γιατί πολύ συχνά οι γονείς σωστά τα λένε, αλλά ποτέ δεν τα εφαρμόζουν. Και έτσι το παιδί μετά ξέρει ότι έχω ένα γονιό που με απειλεί, αλλά μετά το ξεχνάει. Και το εννοεί. Και η σταθερότητα είναι, όπως είπαμε, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση. Γιατί ένα παιδί που θα σπάσει ένα τασάκι, και τη μία φορά θα του φέρουμε ένα φαράσι και ένα σκουπάκι να το μαζέψει. Την άλλη φορά δεν θα πούμε τίποτα. Την άλλη φορά θα του δώσουμε μια σφαλιάρα. Την άλλη φορά θα το μαλώσουμε φωναχτά. Είναι ένα παιδί που δεν ξέρει τι να περιμένει από εμάς και έτσι είναι ένα παιδί ανήσυχο, που δεν έχει πολύ εμπιστοσύνη στον κόσμο γύρω του και στον εαυτό του. Και απρόβλεπτο σε αντιδράσεις του όμως. Είναι ένα παιδί το οποίο θα κληθεί να επιλέξει μόνο του τελικά τι να κάνει.
Πολύ συχνά θα επιλέξει κάτι λάθος, γιατί τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν σωστά, επειδή είναι ανολοκλήρωτη η ανάπτυξη του εγκεφάλου τους και επειδή είναι ακόμα αδόμητη η προσωπικότητά τους, δεν έχουν το εργαστήριο, το μηχανισμό που τους βοηθάει να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Οπότε ένας γονιός ο οποίος είναι τη μια έτσι, την άλλη αλλιώς, οι δύο γονείς που ένας λέει το ένα και ο άλλος λέει το άλλο, μπερδεύουν το παιδί, το κάνουν να πάρει μια απόφαση που δεν είναι και ακριβώς σίγουρο ότι καλά την πήρε, και πολύ συχνά τα παιδιά νιώθουν ενοχές όταν τους αφήνουμε αυτή την άνεση, γιατί τους ζητάμε να κάνουν κάτι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι η αντιληπτική τους ικανότητα εκείνη τη στιγμή. Στέλλα, υπάρχουν περιπτώσεις, και νομίζω ότι αυτό ισχύει για τους περισσότερους από εμάς, που όταν είμαστε με κοινούς γνωστούς, φίλους ή ακόμα και άτομα του συγγενικού περιβάλλοντος, αισθανόμαστε ότι κρινόμαστε και λίγο πολύ θέλουμε να φαίνεται η οικογένειά μας ότι είναι η καλή οικογένεια, με την έννοια της ιδανικής ροής των πραγμάτων και των σχέσεων μεταξύ των μελών. Πάμε λοιπόν επίσκεψη σε ένα σπίτι και είναι σαν να έχει μπει ένας μικρός δαίμονας μέσα στο παιδί μας και κάνει τα πάντα, τα πάνω κάτω βασικά. Θες από τη χαρά του, θες για άλλους λόγους. Η δική μας αντίδραση από την πλευρά μας, εννοώ ως γονείς, ποια πρέπει να είναι όταν το παιδί είναι σε ένα χώρο που είναι με άλλους ανθρώπους, με γνωστούς μας. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και το άγχος και την αγωνία του τι θα πούνε τώρα αυτοί για μας και τι θα νομίσουν για την οικογένειά μας. Θα πρέπει να είναι η ίδια τόσο αμερόληπτη και σταθερή σε σχέση με το να ήμασταν στο σπίτι μας και κλεισμένο των θυρών. Κοιτάξτε, σε όποια συνθήκη και να βρεθούμε, εξακολουθούμε να είμαστε οι γονείς του παιδιού μας και εξακολουθεί το παιδί μας να έχει την ανάγκη εμείς να είμαστε συνεπείς και σταθεροί και συνεχείς. Οπότε τα όρια ισχύουν όποιοι και αν είναι τριγύρω, ό,τι και αν συμβαίνει τριγύρω, όπου και αν είμαστε. Απλά δεν συζητάμε με το παιδί τι πήγε στραβά μπροστά σε όλο τον κόσμο. Αν δηλαδή το όριο που ξέρει το παιδί μας είναι ότι όταν ενοχλούμε εκεί που είμαστε χρειάζεται να φύγουμε, πολύ ευγενικά και με μία δικαιολογία παίρνουμε το παιδί και φεύγουμε και η συζήτηση μετά γίνεται κατηδίαν στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι αργότερα. Ποτέ μπροστά σε άλλους. Ποτέ μπροστά ακόμα σε άλλους. Ακόμα και αν έχουμε αισθανθεί ντροπή εμείς ως γονείς. Ποτέ δεν θα μαλώσουμε το παιδί μας μπροστά σε άλλους. Αν έχουμε νιώσει ντροπή, το πρώτο που είναι να σκεφτούμε είναι να σκεφτούμε τι είναι αυτό που κάνουμε λάθος και το παιδάκι μας έχει μάθει να κάνει μια συμπεριφορά που τώρα μας κάνει να νιώθουμε άβολα, για να μπορέσουμε να τη διορθώσουμε παρακάτω, να διορθώσουμε το δικό μας λάθος για να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά το παιδί. Και το δεύτερο είναι να τηρήσουμε τη συνέπεια όπου κι αν είμαστε. Να μιλήσουμε και για στα 3 λεπτά που μας απομένουν για τα περιθώρια που αφήνουν κυρίως οι Έλληνες γονείς και οι μεσογειακοί λαοί του Νότου στα παιδιά τους να αυτονομηθούν, να αναλάβουν ευθύνες από μικρή ηλικία και όχι να τους τα έχουμε όλα πλουσιοπάρχα και στο χέρι, έτοιμα. Εκεί τώρα είναι μεγάλη αντίφαση της ελληνικής οικογένειας. Από τη μία αφήνουν τα παιδιά τελείως ελεύθερα να κάνουν επιλογές και να πάρουν αποφάσεις που δεν μπορούν να διαχειριστούν ακόμα, και από την άλλη σε πράγματα που ήδη από τα 4-4,5 είναι έτοιμα να τα κάνουν, εξακολουθούν να τα εξυπηρετούν μέχρι τα 12. Τυχαίνουν μαμάδες που μου λένε ότι κάνουν μπάνιο τους γιους και τις κόρες τους στα 12, στα 13, που ασχολιώνται με το γυμνό σώμα των παιδιών τους στα 12 και στα 13. Τους αυτά είναι υπερβολές. Και τους τρώνε το κρεβάτι και του βάζουν ποτήρι νερό. Τα παιδιά είναι σημαντικό να αυτονομηθούν σε αυτό το επίπεδο της αυτοεξυπηρέτησης, να αυτονομηθούν σιγά σιγά στο να αναλάβουν τη σχολική τους μελέτη προς το τέλος του δημοτικού μόνα τους, όχι στο να παίρνουν αποφάσεις και να κάνουν επιλογές που δεν μπορούν. Οπότε χρειάζεται πολλοί Έλληνες γονείς να αντιστρέψουν τα πράγματα, δηλαδή να δώσουν περισσότερη ελευθερία στο παιδί να ασχοληθεί με τον ντύσιμό του, με τον μπάνιο του, με η τουαλέτα του, με όλα όσα χρειάζεται, και να είναι πιο καθοδηγητική όταν χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις που το παιδί δεν μπορεί να συμμετέχει ακόμα. Ένα σημαντικό θέμα θα είναι, προτείνω, να συζητήσουμε όταν παίρνει το παιδί την απόφαση ή όταν τελειώνει το σχολείο, να πάει σε μια άλλη πόλη, να αλλάξει σπίτι ολότελα και να φύγει, ακόμα και στην ίδια πόλη να είναι, να αυτονομηθεί, στέκομαι σε αυτό, και πώς οι γονείς το διαχειρίζονται. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές οικογένειες, μη μας ξενίζει, που κλαίνε, που θα πας με οδυρμούς, και επηρεάζει και την ψυχολογία του παιδιού και αισθάνεται και τις τύψεις και τις ενοχές για το πού την αφήνω τώρα τη μάνα μου ή τη γιαγιά μου και πώς θα μπορέσουν χωρίς εμένα, και εγώ άραγε θα τα καταφέρω.
πολλά ερωτηματικά. Δυστυχώς αυτό μας απασχολούσε τις προηγούμενες εποχές. Τώρα τα ίδια τα παιδιά δεν αντέχουν μακριά από τη μαμά τους και από το σπίτι τους. Ξέρετε πόσοι φοιτητές παρατάνε τις σπουδές τους σε πολύ καλές σχολές που προσπαθήσανε για να πάνε, για να ξαναγυρίσουν στο σπίτι και στη μαμά, γιατί δεν αντέχουν μακριά από την οικογένεια. Σε εισαγωγικά, δεν ξέρουν να μαγειρέψουν, ναι. Δεν μπορούν να κάνουν παρέα αν δεν είναι κάποιος από τους δικούς τους ενήλικες να τους κάνει παρέα, δεν μπορούν να φροντίσουν την καθαριότητά τους, δεν μπορούν να ξυπνήσουν τον εαυτό τους το πρωί για να πάνε στο πανεπιστήμιο, γιατί ενώ από την Τετάρτη Δημοτικού ένα παιδί μπορεί να έχει ένα ξυπνητήρι και να ξυπνάει μόνο του, οι γονείς το ξυπνάνε μέχρι την Τρίτη Λυκείου και του φέρνουν και το γάλα στο κρεβάτι. Το πρόβλημα δεν είναι που θα κλαίνουν οι γονείς που μένουν πίσω. Το πρόβλημα είναι που πάει το παιδί μπροστά και μετά γυρνάει πίσω, γιατί δεν αντέχει μακριά από τους γονείς. Θέμα για επόμενη συζήτηση. Ολοκληρώθηκε ο χρόνος και νομίζω ότι είπαμε σημαντικά πράγματα για γονείς που θέλουν να ακούσουν, να αλλάξουν και να βάλουν... Ένα δευτερόλεπτο θα ζητήσω, γιατί καλός γονιός είναι ο γονιός που είναι συναισθηματικά ήρεμος και ικανοποιημένος, γιατί τα παιδιά αντιλαμβάνονται τα συναισθήματά μας. Θεωρώ σημαντικό να το πούμε και αυτό πριν τελειώσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλλα. Θα τα ξαναπούμε. Περνάμε γρήγορα σε σύντομες διαφημίσεις και επανερχόμαστε με μια αξιόλογη παράσταση Μέγκελε, λοιπόν, σε πολύ λίγο.